Τι είναι αυτό που σας ικανοποιεί περισσότερο από αυτές τις 17 μέρες? Η προσπάθεια που γίνεται από τα παιδιά να εμπεδώσουν κάποια πράγματα, να μπουν σε μια καινούργια φιλοσοφία, να καταλάβουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα είμαστε καλά, είμαστε σε καλό δρόμο. Όχι βέβαια σε αυτό που θέλαμε όλοι, αυτό που θέλω και εγώ και ο κόσμος, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλάζει κάτι ή αλλάζουν πολλά την ερχόμενη εβδομάδα? Αλλάζει η προπόνηση, αλλάζουν οι παρουσίες? Τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα αλλάζουν. Την επόμενη εβδομάδα τα πάντα αλλάζουν. Θα πούμε λίγο πιο σε πιο γρήγορη φάση, αν και έχουμε ένα πολύ γρήγορο. Τώρα έχουμε, όπως ξέρετε, ένα ρεπό για τα παιδιά να ξεκουραστούν. Από την Τετάρτη θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το παιχνίδι με την Νάπολη στις 2 του μηνός. Και πρέπει να μπούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται στην επόμενη φάση της προετοιμασίας. Ήταν και για σας κάτι διαφορετικό? Πολύ, πολύ διαφορετικό. Πρώτη φορά, πρωτόγνωρο για μένα είναι. Γιατί, εντάξει, είχαμε τρεις πλευρές αυτή την προετοιμασία. Είχαμε τα παιδιά, είχαμε αυτούς οι οποίοι έπρεπε να μπουν λίγο πιο, να έρθουν να καταλάβουν πέντε πράγματα. Και να πούμε και στους μεγάλους ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν ριζικά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι γινόταν το τελευταίο καιρό. Πέντε φιλικά, 10 διαφορετικές δεκάδες. Από εδώ και πέρα, και πολλά συστήματα. Από εδώ και πέρα θα δουλέψετε σε κάτι πιο συγκεκριμένο εν όψη και των πρώτων αγώνων που θα έρθουν των επίσημων? Τρεις εβδομάδες από τη στιγμή που θα επιστρέψετε Θεσσαλονίκη. Παιδιά, ανάλογα με τον αντίπαλο θα παίζουμε κι εμείς. Γι' αυτό πρέπει να τα βάλουμε όλα μέσα. Τα συστήματα είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Απλά αλλάζουν κάποιες συμπεριφορές, τις οποίες ακόμα δεν τις ξέρω και δεν τις είδα ακόμα από τα παιδιά αυτές. Τις συμπεριφορές που περιμένω και θέλω να γίνουν. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τη μια στιγμή στην άλλη από τα παιδιά. Βάλαμε κάποια πράγματα. Έχουμε ένα σχετικά ένα 95% όσον αφορά την αμυντική συμπεριφορά. Βλέπετε, ομάδες πιο έτοιμες από εμάς δεν μας δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Και αυτό για μένα είναι πολύ θετικό. Υπάρχει μια πολύ λεπτή απόφαση που καλείστε να πάρετε για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές άμεσα. Σε τι φάση βρίσκεται αυτή και πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα για μένα. Πάρα πολύ δύσκολο. Φοβάμαι, παρακαλώ την Παναγία να μην αδικήσω κανένα από τα παιδιά αυτά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και για τα παιδιά και για την ομάδα. Θα τα δούμε όλα πολύ, πολύ λεπτομερέστατα, μπορώ να πω, για να αποφασίσουμε. Είναι αποκτηθέντες, κάποιοι βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο, κάποιοι... Είναι αποκτηθέντες, θέλουν πολλή δουλειά ακόμα για να καταλάβουν τι γίνεται εδώ.